Μας λέτε ότι συνεχίζονται οι μετασυσμοί. Αλλά εγώ φοβάμαι να βγω στον δρόμο, μην πες κανένα τούβλο, αλλά μέσα στο γραφείο μου είμαι καλά. Είναι τριώροφο το κτίριο, η κατοικία είναι ξύλινη. Η κατοικία μας είναι ξύλινη και διόροφη, είναι πολύ καλή για τους σεισμούς. Τώρα πρέπει να φύγω από την πρεσβεία, αλλά γράφω κάτι τηλεγραφήματα. Αισθάνεστε όχι, δηλαδή πιο καλά. Ασφαλής μέσα στο κτίριο παρά στο δρόμο, μας λέτε αυτή τη στιγμή. Ναι, γιατί οι δρόμοι είναι στενοί εδώ, όταν δεν είναι οι πολύ φαρδοί δρόμοι. Είναι σαν ένα μεγάλο χωριό και μπορεί να σου πέσει από παντού. Και επειδή ακριβώς είναι σεισμογενή στην περιοχή, όλα τα ηλεκτρικά και τα λοιπά δεν είναι υπόγεια, αλλά είναι στον αέρα. Λοιπόν, ενώ το Τόκιο είναι η πιο μοντέρνα πόλη στον κόσμο, μοιάζει με Βηρητό ό,τι αφορά τα καλώδια που κρέμονται στους δρόμους. Καταλάβατε. Εκτιμάτε ότι θα υπάρξουν θύματα. Μέχρι στιγμής έχει αναφερθεί ένας θάνατος. Τι μεταδίδουν τα μέσα ενημέρωσης εκεί? Όχι, αλλά επειδή είδα και εγώ εικόνες στην τηλεόραση, είδα σπίτια να φεύγουν σαν αυτό και αν υπήρχε κόσμος μέσα, φαντάζομαι ότι θα υπάρχουν. Με ενημερώνουν αυτή τη στιγμή ότι ίσως να είναι και δύο οι νεκροί. Εσείς παρακολουθείτε καθόλου την τηλεόραση εκεί? Ναι, βεβαίως. Και παρακολουθώ και την ελληνική τηλεόραση. Και τι δείχνει, τι μεταδίδει ουσιαστικά, να μας πείτε, αν κάποια πληροφορία η οποία δεν έχει φτάσει ακόμα σε εμάς, μεταδίδεται εκεί? Νομίζω ότι βλέπουμε τις ίδιες εικόνες, τις οποίες εγώ από το γραφείο μου δεν μπορώ να δω. Δεν μπορώ να σας πω τι γίνεται. Απλώς έβλεπα όταν έγινε ο σεισμός πάρα πολύ κόσμο στον δρόμο. Είναι αυτοί που προτιμάνε τον δρόμο και αυτοί που προτιμάνε το κτίριο. Λοιπόν, εγώ είμαι αυτούς που προτιμάνε το κτίριο. Αλλά οι συνεργάτες μου τους έδιωξα, τους έδωσα οδηγίες να φύγουν, δεν φεύγανε γιατί δεν ξέραν πού να πάνε. Μάλιστα. Καλό είναι να φεύγεις, αλλά από πού, από το σεισμό δεν μπορεί να φύγεις. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κύριε Πρέσβη. Καλή σας...